Φίλες και φίλοι, Αριστοτρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021, του Αγίου Δημητρίου σήμερα, γιορτάζει η Θεσσαλονίκη μας. Γιορτάζει η Θεσσαλονίκη μας. Χρόνια πολλά και στους γιορτάζοντες, στους Δήμητρες, τους Δημήτριδες, τις Δήμητρες. Χρόνια τους πολλά, με υγεία πάντα. Για ποιο θέμα θα μας μιλήσετε σήμερα? Λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε για το πώς κινητοποιούμε τα παιδιά για τις Πανκύπριες και Πανελλήνιες. Ναι. Και ξεκινούμε νωρίς. Είναι 26 Οκτωβρίου, είναι σχεδόν στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά που προετοιμάζονται για Πανκύπριες και Πανελλήνιες εξετάσεις και να τα κινητοποιήσουμε προς την επίτευξη του στόχου τους? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι τα παιδιά διανύουν μια πάρα πολλά δύσκολη χρονιά. Η τρίτη ηλικία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ιδιαίτερα χωτική, ιδιαίτερα πάρα πολλές δραστηριότητες, πάρα πολύ διάβασμα, πάρα πολύ εξετασιοκεντρική. Όχι πως οι προηγούμενες χρονιές ήταν λιγότερο, αλλά είναι το ρεσιτάλ στην τρίτη ηλικία. Το ρεσιτάλ του στρες και του άγχους μαζί με την αγωνία για απόδοση και επίδοση. Χρειάζονται πολύ κατανόηση τα παιδιά. Μπορεί να δούμε ιδιαίτερες αντιδράσεις όπως το να αποσύρονται, στην καρδιά της εφηβείας. Της εφηβείας τους, σε μια πολλά δύσκολη φάση για εκείνους. Μπορεί να τους δούμε να είναι αφηρημένοι, να είναι αποσυρμένοι, να ασχολούνται έτσι, να μην μας μιλάν πολύ, να αποφεύγουν την παρέα μας, να προτιμούν πιο πολύ τους φίλους τους, να μην μπορούν να οργανωθούν, να μην μπορούν να συντονιστούν με τα μαθήματα του σχολείου, των φροντιστηρίων και ταυτόχρονα και όλες τις κοινωνικές συνδιαλλαγές που εκείνοι επιλέγουν να έχουν. Οπότε χρειάζεται πολύ κατανόηση η ηλικία αυτή. Μπορεί να τους δούμε να ξεχνάνε πράγματα, να σπάνε πράγματα, να φέρονται έτσι σαν αδαείς. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα συντονίσουν τα παιδιά όλα αυτά και ίσως αυτό να το δικαιολογεί. Δεν θα μιλήσω καθόλου για το σύστημα, γιατί θα αρχίσω να εκνευρίζομαι και δεν θα βγει το vlog. Εσύ φέτος έχεις μαθητή Δευτέρα Λυκείου, δεν είναι? Α, του χρόνου να με δείτε πώς θα είμαι. Ο Λάζαρος ο Τριφωνίδης πάει στη Δευτέρα Λυκείου φέτος. Ναι, δεν θα μιλήσω για το σύστημα, θα το αφήσω. Θα μιλήσω για την ψυχολογία των παιδιών, ότι χρειάζονται πάρα μα πάρα πολύ την κατανόηση και την υπομονή μας. Δηλαδή να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας περισσότερο αυτή τη χρονιά. Να δείξουμε περισσότερη κατανόηση στη στάση τους, στη συμπεριφορά τους, στις αντιδράσεις τους. Πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ έτσι αγενείς, πολύ έτσι απότομοι απέναντί μας. Απορριπτικοί πολλές φορές, αλλά δεν είναι γιατί είναι επί της ουσίας, αλλά γιατί προσπαθούν να συντονίσουν πάρα πολύ δύσκολα πράγματα, τα οποία για εκείνους είναι σημαντικά εξίσου. Οπότε χρειάζεται κατανόηση, συζήτηση, διάλογο, πολύ διάλογο, να θυμηθούμε τα δικά μας χρόνια, που μπορεί και να μην είναι τα ίδια, γιατί έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον όσον αφορά τις Πανκύπριες εξετάσεις, όσο περνάει ο καιρός και τα χρόνια, το σύστημα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Οπότε ίσως να είναι πιο δύσκολο φέτος το σύστημα για τα παιδιά μας από ότι ήταν για εμάς προαμνημονεύτο χρόνο. Πόσο πολύ, Ναι, είναι πιο δύσκολο. Τουλάχιστον από τη δική μου γενιά, από τον που δώσα εξετάσεις Πανκύπριες, είναι πιο δύσκολο. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται να θυμηθούμε τα δικά μας, να θυμηθούμε τα τραύματα τα οποία έχουν γίνει από τότε σε εμάς για αυτήν τη χρονιά και να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά όσο γίνεται με κατανόηση. Τώρα, κινητοποίηση προς τη μάθηση. Αυτήν τη δουλειά έπρεπε να την είχαμε κάνει φυσικά από την προσχολική και νηπιακή ηλικία. Δεν φτιάχνεται τώρα και τόσο. Ωστόσο, θα πούμε κάποιες οδηγίες επιφανειακού χαρακτήρα που δεν μπορούν να σώσουν το πρόβλημα, αλλά να επιλύσουν ενδεχομένως κάποιον μέρος του προβλήματος. Αυτό που χρειάζεται να γίνεται είναι
αυτό που χρειάζεται να γίνεται είναι να πούμε στο παιδί μας τι έχεις μάθει. Ας πούμε, πες μας τι μάθατε στη βιολογία, τι μάθατε στα μαθηματικά, τι μάθατε εδώ, τι μάθατε εκεί. Εξήγησέ μας το, ας πούμε. Εγώ συνήθως όταν ρωτάω τον γιο μου να μου εξηγήσει, βγάζω και τα δικά μου τα βιβλία και του λέω εδώ λέει έτσι, εσύ τι λες αυτόν, τι σας είπε ο δάσκαλος, το βιντεάκι το τάδε βλέπει έτσι. Έλα να δούμε. Εσύ όμως μπορεί να καταλαβαίνεις κάποια από ή όλα τα μαθήματα του γιου σου, οι γονείς που καταλαβαίνουν ή δεν καταλαβαίνουμε να βάλουμε τον εαυτό. Να το βάλεις να το συζητήσεις μαζί του, να σου εξηγήσει αυτός, έτσι κι αλλιώς η μέθοδος του να εξηγώ σε κάποιον κάτι και δει που είναι αδαής αυτός ο κάποιος, δεν γνωρίζει, βοηθά πάρα πολύ αυτόν που διδάσκει να το καταλάβει καλύτερα. Μπράβο. Και να δει. Και αν δεις ότι έχει ροήν η επεξήγηση του κάποιου, σημαίνει ότι το γνωρίζει καλά. Αν ψάχνει να βρει λέξεις ή το λέει πολύ απλοϊποιημένα ή το λέει το πολύ, πολύ έτσι αποστηθητικά, δηλαδή σαν να το έχει μάθει απ' έξω, σημαίνει δεν το γνωρίζει. Οπότε, άρα είναι καλή μέθοδος να τα μαθαίνουν απ' έξω, να τα παπαγαλίζουν τα παιδιά. Φυσικά και όχι. Είναι το χειρότερη μέθοδος για τον εγκέφαλο των παιδιών μας. Η αποστήθηση είναι σαν να πιάνεις όλα τα εγκεφαλικά κύτταρα και να τα βάζεις σε διατεταγμένη υπηρεσία προς αυτοκτονία. Τα στραγγίζεις. Το ξαναπες το. Η παπαγαλία, είπες, είναι σαν να παίρνεις όλα τα εγκεφαλικά κύτταρα και να τα βάζεις σε διατεταγμένη, όπως το είπες, τοποθέτηση για αυτοκτονία. Βάζεις τα εγκεφαλικά κύτταρα του παιδιού να αυτοκτονήσουν. Τα στραγγίζεις. Στραγγίζεις τη μνήμη του παιδιού σου, δεν την αφήνεις να αναπνέει. Λοιπόν, οπότε είναι η χειρότερη μέθοδος. Η καλύτερη μέθοδος είναι τα παιδιά να τα μαθαίνουν στην πράξη. Γι' αυτό είχαμε κάνει άπειρες εκπομπές και τα λέγαμε αυτά. Για τη χημία της κουζίνας, για τη βιολογία του ανθρώπου, για πράγματα που είναι πρακτικά μες στη ζωή μας. Πώς προχθές είχαμε πάει μια επίσκεψη και λέει ο Λάζαρος τον παππού που είχαμε πάει, μη βάζεις παππού, του λέει, το μήλο μαζί με δίπλα από την μπανάνα, γιατί έχει μια ουσία το μήλο, το οποίο κάνει τα φρούτα να οριμάζουν πιο εύκολα και κάνει τις μπανάνες σου να μαυρίζουν και να μην μπορείς να τις φας. Οπότε βάλ το μαζί με το αβοκάτο που είναι άψητο για να ψηθεί. Αλλά μην το βάζεις μαζί με την μπανάνα, το μάθαμε στη χημεία. Και άλλα πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να μάθουν τα παιδιά, που είναι χρήσιμα, τα οποία καλή προαίρεση του δασκάλου, του εκπαιδευτικού, του καθηγητή του, να τους πει τέτοια πράγματα που ήταν εκτός ύλης, για να βοηθήσει τα παιδιά να καταλαβαίνουν πράγματα της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, τι να μην βάζουμε μαζί, γιατί μπορεί να γίνει έκρηξη, γιατί μπορεί να δημιουργήσει κάποια δερματική μπάθηση. Ή στη βιολογία, πράγματα τα οποία μπορεί να μας βοηθήσουν στην καθημερινότητά μας, το πώς λειτουργούμε. Αυτή είναι η καλύτερη η μάθηση. Δηλαδή, είναι ο καλύτερος τρόπος διδασκαλίας στα παιδιά, είναι να τους μαθαίνεις διδασκαλίες μέσα στη ζωή, από τη ζωή βγαλμένα. Αυθεντική διδασκαλία λέγεται αυτό. Αυθεντική διδασκαλία. Ναι. Αλλά αυτό δεν το έχουν μέσα στο σύστημα των εκπαιδευτικών. Είναι καλή πρόθεση των δασκάλων να θέλουν να το εντάξουν στο μάθημα τους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Οι εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί το κάνουν όμως. Το κάνουν φυσικά και είναι αρκετοί οι εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί μας και είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το αν τα παιδιά μας αγαπήσουν το μάθημα. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά παιδιά που δεν αγαπούσαν μαθήματα και επειδή βρέθηκα στο διάβα τους εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί, κατάφεραν να αγαπήσουν το μάθημα τους, το μάθημα αυτό, και να γίνουν καλύτεροι σε αυτό. Και είναι αυτό που λέμε, ό,τι αγαπάω το μαθαίνω, ό,τι δεν αγαπάω δεν πρόκειται να το μάθω ποτέ. Δεν πρόκειται να το μάθω. Θα το αποστηθήσω, θα στραγγίξω τα κύτταρά μου για να το κάνω, για να το πω. Από το άγχος μου και το στρες μου θα μπλοκάρω το σύστημα ανάκλησης της μνήμης μου και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει και θα ξεκινήσουν οι κρίσεις πανικού και αρχώδεις διαταραχές που έχουμε πάρα πολλά παιδιά στην ηλικία αυτή που δεν μπορούν να αναπνεύσουν στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου και έχουν κρίσεις πανικού. Άρα, τι κάνουμε όταν το παιδί μας που είναι μαθητής στο Λύκειο και δει στην Τρίτη Λυκείου
παρουσιάζει κρίσεις άγχους, κρίσεις πανικού κλπ. Πώς το διαχειριζόμαστε? Άμεσα, άμεσα το παίρνουμε σε ειδικών, όσο πιο νωρίς γίνεται, για να μάθει στρατηγικές, να μπορεί να ρυθμίσει το άγχος του και το στρες του, να μάθει κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές τα παιδιά έχουν στρεβλώσεις. Δηλαδή θεωρούν, λένε, είσαι του 18. Τι σημαίνει είσαι του 18? Δηλαδή ένας βαθμός καθορίζει την προσωπικότητα ή τη γνώση που έχει έναν παιδί. Εκείνη τη στιγμή σε αυτόν το μάθημα πήρα 18. Το μάθημα εκείνο, το διαγώνισμα εκείνο, οι γνώσεις που είχα, αν αποκωδικοποιούνταν οι γνώσεις των βαθμών, γιατί πολλές φορές ο τύπος της ερώτησης, το είδος του λάθος που κάνει ο μαθητής, κάνει το βαθμό. Δηλαδή μπορεί να κάνει 3 απροσεξίες και να πάρει 18. Και άλλος να αφήσει μια άσκηση έξω, που σημαίνει ότι δεν την ήξερε. Ή εσυγχύστηκε σε εκείνη την μάθηση. Εκείνος που κάνει μια προσεξία σημαίνει το ξέρει, απλά ήταν απρόσεκτος ή ήταν λίγος ο χρόνος που είχε ή δεν έκανε καλή διατιμήματωση του χρόνου για το διαγώνισμα και πήρε 18. Εκείνος που άφησε μια άσκηση πίσω σημαίνει ότι δεν την ήξερε ή εσυγχύστηκε σε εκείνη την άσκηση και θέλει παραπάνω εξάσκηση. Εκείνος που αντέγραψε σημαίνει ότι ξέρει να αντιγράφει καλά. Δηλαδή το 18 δεν προσδιορίζει τον μαθητή και το επίπεδο της γνώσης του και την προσωπικότητά του και την νοημοσύνη του. Άρα, πολλές φορές αυτή η στρέβλωση, είσαι του 18, είμαι του 19, είσαι του 16, κάνει το παιδί να αισθάνεται ότι να φέρει το βάρος της ευθύνης του τι είναι. Ακόμη περισσότερο ο μαθητής του 20, που λένε είναι του 20. Τι σημαίνει είναι του 20? Άρα, είναι ένας μαθητής του 20 που δεν μπορεί να κάτσει να πάρει κάτι κάτω από 20. Γιατί δεν θα είναι μαθητής του 20 ύστερα. Άρα έρχεται και εγχώνεται το παιδί. Γιατί έχει 15 διαγωνίσματα, έχει εξετάσεις, έχει φροντιστήρια που του βάζουν άλλες ασκήσεις, έχει και μια ζωή να ζήσει, έχει και ένα φλερτ να κάνει, έχει και μια κοινωνικοποίηση που δεν προλαβαίνει να την κάνει, έχει και ένα σπορ να κάνει. Και συν αυτά έχει και κάτι γονιούς που τον πρίζουν για να παίρνει καλούς βαθμούς. Πώς θα να προλάβει έναν παιδί να τα κάνει όλα αυτά? Οπότε αυτό το παιδί θα αρχίσει να μην μπορεί να... θα χώνεται. Γιατί είναι τόσο επιμελής και τελειομανής που δεν μπορεί να μην είναι του 20. Αν έρθει, λοιπόν, ότι τα παιδιά είναι εύκολο να γίνουν τελειομανείς και να παγιδευτούν στην επιδίωξη να πάρουν τον ψηλότερο δυνατό βαθμό, ενώ στην πραγματικότητα αυτό μας ενδιαφέρει με τους βαθμούς. Οι βαθμοί είναι ένα μέσο για να επιτύχουμε κάποιο σκοπό. Ο σκοπός του μαθητή στην τρίτη λυκείου είναι να αποφοιτήσει από το λύκειο και να καταφέρει να εισαχθεί στη σχολή που επιθυμεί. Αυτό δεν γίνεται μόνο με 20 άρια. Ο βαθμός είναι ένα μέσο, είναι ένας τρόπος εξέτασης για να μπορέσει να διαχωρίσει τον έναν μαθητή από τον άλλο. Δηλαδή το γνωσιολογικό επίπεδο του ενός μαθητή από τον άλλο, ο οποίος είναι λυπής μέτρων κατηγοριοποίησης, καθότι εξετάζει εκείνη τη δεδομένη στιγμή τη γνώση του μαθητή σε έναν εξεταστικό δοκίμιο που πολλές φορές μπορεί να μην είναι κατάλληλα ρυθμισμένο για να το κάνει αυτό. Μπορεί η ερώτηση να είναι πιο δύσκολη, μπορεί να είναι πολλές ερωτήσεις και λίγος χρόνος, μπορεί να έχει πολλές λεπτομέρειες, μπορεί να οι τύπου ερωτήσεις να είναι κάπως που να μην μπορεί ο μαθητής να δείξει τη γνώση του. Πολλά πράγματα. Οπότε μια εξέταση δεν καθορίζει το τι είμαστε. Γι' αυτό και μιλάμε για άλλα συστήματα εκπαίδευσης, όπως είναι η μέθοδος του χαρτοφυλακίου, που μαζεύουμε πολλά στοιχεία για έναν μαθητή. Και μπορούμε να αποφύγουμε φυσικά την εξέταση, αλλά να είναι μέρος του γενικότερης παρουσίασης του επίπεδου γνώσεων ενός παιδιού και όχι το μόνο αυτόν καθ' αυτόν. Αυτό το εξετασιοκεντρικό σύστημα, λοιπόν, δεν βοηθάει τον μαθητή ούτε να δείξει τι ξέρει, ούτε να μας δείξει τι μπορεί να πετύχει. Είναι πολύ δύσκολο σύστημα και βασικά αποστραγγίζει όλη την παιδικότητα και όλη την φαντασία, επίγνωση και γενικότερα στάση των παιδιών μας απέναντι στο σχολείο. Οπότε έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν μας βοηθά
να κινητοποιήσει τα παιδιά προς τη μάθηση και εμείς οι γονείς πρέπει να κάνουμε πιο πολύ δουλειά για να βοηθήσουμε το παιδί μας να αντέξει το σύστημα. Δηλαδή, πρέπει το παιδί μας να αντέξει το σύστημα για να βγει έξω από αυτό το σύστημα και μετά να μπορέσει να επιλέξει τη σχολή της επιλογής του και να πάει στο πανεπιστήμιο. Που μακάρι τα σχολεία μας να ήταν σαν τα πανεπιστήμια μας. Δηλαδή, ο τρόπος που εξετάζονταν οι μαθητές να ήταν όπως εξετάζονται οι φοιτητές. Ήταν πολύ καλύτερο το σύστημα. Ο τρόπος που εξετάζονται οι φοιτητές. Οι φοιτητές δεν έχουν πολλά διαγωνίσματα, έχουν εξετάσεις. Κάποιοι έχουν στην Ελλάδα να έχουν εργασίες, παρουσίαση στην τάξη και τελική εξέταση και δυνατότητα να ξαναδώσουν το μάθημα του Σεπτέμβρη σε περίπτωση που το κόπηκαν. Στην Κύπρο έχουν τις λεγόμενες ενδιάμεσες εξετάσεις, όπου είναι η μισή ύλη στα μέσα του τετραμήνου και η άλλη μισή ύλη στο τέλος, μάλλον άλλοι βάζουν τη μισή ύλη στο τέλος του τετραμήνου, άλλοι βάζουν όλη την ύλη. Έχουν προόδους, έχουν εργασίες, έχουν παρουσίαση, έχουν παρουσία στην τάξη και όλα αυτά βοηθούν τον καθηγητή να έχει μία γνώμη για το ποιος είναι ο φοιτητής του και να βάλει ένα συνολικό βαθμό που είναι περίπου το 60% το τι θα αποδώσει στα γραπτά στην ενδιάμεση και στην τελική και ένα 40% όλα τα υπόλοιπα. Ενώ στο σχολείο έχουμε εξετάσεις, διαγωνίσματα. Ναι, βάζουν και έναν προφορικό, αλλά πόσο πιάνει ο προφορικός. Άμα κάνεις 5 διαγωνίσματα, είναι εξετάσεις και λίγων προφορικών, δεν είναι το ίδιο σύστημα. Λες, Αριστονίκη, ότι μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να αντέξουν να τελειώσει και αυτή η τελευταία χρονιά και ότι μετά στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο, στην τριτοβάθμια ανεκπαίδευση δεν εξαρτούνται όλα από ένα διαγωνισμό για μια εξέταση, αλλά θα γίνει καλύτερο να εξαρτηθεί μετά. Ναι, βασικά αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, το ξαναλέω, να αντέξουν το σύστημα μέχρι να φύγουν από αυτό το σύστημα και να επιλέξουν το πεδίο σπουδών το οποίο ήδη θέλουν, αγαπούν και θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτόν για να τα πάνε όσο καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, δυστυχώς είναι έτσι, γιατί η μάθηση είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα και πλέον στη ζωή μας θα το έχουμε διαβίου και είναι πολύ όμορφο πράγμα να κινητοποιούνται τα παιδιά στο να την αγαπούν. Άρα, αν το σχολείο δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αν το σύστημα μάλλον δεν μπορεί να το κάνει αυτό, τότε είμαστε στα χέρια κάποιων εμπνευσμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι ακόμα εκεί έξω υπάρχουν και μπορούν να εμφυσίσουν την αγάπη προς τη μάθηση ή προς το πεδίο μάθηση, στο κάθε μάθημα δηλαδή ξεχωριστά στον μαθητή τους, για να αγαπήσουν αυτόν το πεδίο και να μπορέσουν να το μάθουν καλά, ή στο γονιό, ο οποίος μέσα από δικά του παραδείγματα, με βιντεάκια, μέσα από ταινίες που μιλούν για θέματα, γνωστικά θέματα τα οποία αφορούν το σχολείο, όπως η ιστορία, που έχει άπειρες ταινίες για που μιλούν για τον πρώτο παγκόσμιο, τον δεύτερο παγκόσμιο, την Γαλλική Επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση και διάφορα πράγματα που μπορείς να δείξεις, να δείτε μαζί οικογενειακά μια ταινία και να το συζητήσετε μετά ή να κάτσετε να διαβάσετε μαζί ή να κάνετε, εγώ στα παιδιά παγιά κάμνα τη λεγόμενη βιβλιομαχία. Δηλαδή διάβαζε ο καθένας από ένα βιβλίο και έβαζα το παιδί να πει, το κάθε παιδί, να πει ας πούμε, να μου πουλήσει το βιβλίο, να μου πει γιατί το δικό του βιβλίο είναι καλύτερο από το δικό μου, τι έμαθε από αυτό το βιβλίο, γιατί είναι σημαντικό. Και παίζαμε αυτό το παιχνίδι για να μάθει να εκτιμά το βιβλίο, την αξία του βιβλίου, αλλά και το τι στόχο έχει το βιβλίο αυτό. Ή βλέπαμε ταινίες και μετά ρωτούσα τα παιδιά τι μήνυμα έχει δώσει αυτή η ταινία. Τι περιεχόμενο είχε η ταινία. Ποιος ήταν ο ήρωας της ταινίας. Ποιοι ήταν οι δευτερεύοντες ρόλοι. Τι ήθελε να μας πει ο σεναριογράφος. Γιατί έκαμε αυτή την ταινία. Τι σου άφησε εσένα. Και να το βοηθήσουμε στην έκφραση, στην έκθεση. Και άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτοί οι τρόποι κινητοποιούν τα παιδιά μας στο να θέλουν να μαθαίνουν. Επίσης να έχουν γονείς που διαβάζουν. Όχι κρατούν τα κινητά όλη μέρα και λες τα παιδιά διαβάστε. Αν εγώ κρατώ όλη μέρα το κινητό και βλέπω βιντεάκια και κάνω αναρτήσεις στα social media, το παιδί μου γιατί να κάνει κάτι διαφορετικό. Οπότε όλοι διαβάζουμε
γιατί αγαπούμε αυτόν τον τρόπο. Και θα πάρουμε και τα κινητά μας, αλλά θα διαβάσουμε κιόλας, θα συζητήσουμε και κάτι άλλο. Οπότε κουβέντα, διάλογο, κατανόηση, όσο γίνεται περισσότερη είναι συναίσθηση και γινόμαστε ο λίγο κοφή και ο λίγο τυφλή, είπαμε στην εφηβεία. Δεν χρειάζεται να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη. Ας αφήσουμε και κάτι να πέσει κάτω. Ας αφήσουμε και κάτι να... Ξέχασε να πάρει το λεωφορείο, δεν πειράζει, μην του πεις τίποτα, πάρ' το. Ξέχασε να, ξέρω εγώ κάτι, δεν πειράζει, άστο. Πήρε έναν κακό βαθμό, αλλά γνωρίζεις ότι τα γνωρίζει και δεν έχει ελλείμματα. Δεν πειράζει, άστο, δεν πειράζει. Λοιπόν, και πολύ κατανόηση σε αυτά τα παιδιά. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Και στους γονείς, αλλά κυρίως στους μαθητές που βρίσκονται τώρα στην τελική ευθεία. Εγώ θέλω να αφήσω έτσι μια τελευταία παρότρινση, τα παιδιά να δίνουν χρόνο και για την ξεκούρασή τους και για τη χαλάρωσή τους, να μην είναι μόνο διάβασμα, να δίνουν και χρόνο για να ξεκουράζονται. Ευχαριστούμε πολύ, Αριστονίκη μου. Θα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά. Γεια σας.